από 20 μέρες έφυγαν από τις εκλογές που προέκυψαν εφηβιαστικά προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις μπροστά στα αδιέξοδα που υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα είναι έτοιμο για αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Σήμερα υλοποιούμε την πρώτη συγκέντρωση των στελεχών και μελών μας, που έχει κυρίως στόχο να οργανώσει την εξαγωγή του ακολουθού αγώνα. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα δοθεί με καλύτερους καταπολή όρους αναφορικά με την δική μας θέση ως προς τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει αισιοδοξία. Θεωρούμε πως είμαστε πλησιέστερα στην αλήθεια όσο ποτέ. Πλησιέστερα στην αλήθεια όσο κανείς άλλος πολιτικός φορέας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμάται ήδη από τους πολίτες. Είμαστε αισιόδοξοι. Είμαι αισιόδοξος και προσωπικά πιστεύω ότι θα βάλουμε αρκετή λογική σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει και ο λαός και οι πολιτικές δυνάμεις. Ενώ παράλληλα είδαμε ότι υπήρχε και μία αποφάση του κ. Παπανδρέου. Πώς σχολιάζεται το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται σε αυτό? Ναι, νομίζω ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις συνεπάγονται θετικές εξελίξεις για την προσπάθεια που κάνουμε. Τόσο η πρόσφατη χθεσινοβραδινή απόφαση του κ. Παπανδρέου να μην κατέλθει στις εκλογές με το κήθισο, πολιτικό φορέα τον οποίο ίδρυσε ο ίδιος πριν από 7 μήνες. Όσο και η απόφαση του συνεδρίου της ΔΗΜΑΣ να οδηγηθούμε σε μια συνεργασία ενώψει αυτών των εκλογών του ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Αριστερά, πιστεύω ότι προσθέτουν με αρκετά θετικά σε αυτή την προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Αριστερά, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, να είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη στην επικράτεια σε αυτές τις εκλογές. Και πιστεύω ότι είναι υλοποιήσιμος, είναι εφικτός στόχος, όσο ποτέ. Δεν το ζητούμε για να ικανοποιήσουμε μια συλλογική αυταρέσκεια. Τον ζητούμε αυτόν τον στόχο γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε όσο δυνατόν περισσότερες δυνάμεις στην ανάγκη να πετυχεύσει λογική μετά τις εκλογές, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ευρύτερων συνεργασιών με τη συμμετοχή και των δύο μικρών μονομάχων που διαγωνίζονται ο κάθε ένας για την απόκτηση κατά αυτός μιας πολυπόθεσης αυτοδυναμίας, η οποία βέβαια κατ' εμέ πιστεύω ότι δεν οδηγεί πουθενά, δεν οδηγεί σε ένα σταθερό βηματισμό και σε μια κυβέρνηση με προοπτική. Για μας πιστεύουμε πως κυβέρνηση με προοπτική σε αυτή τη χώρα που θέλει να συμβάλλει σε αντιμετώπιση των αδείξεων είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας για τη συμμετοχή ευρύτερα όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων, τις οποίες συγκαταλέγονται ασφαλώς και οι δύο μονομάχοι έτσι όπως καταγράφονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις, όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ και η Δημοκρατική Αριστερά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικώς αυτή θα είναι η επιλογή του ελληνικού λαού και θα γίνει σεβαστή και από τα πολιτικά κόμματα που περιέγραψα προηγουμένως. Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Καβάλα σε ποια φάση κατάκτησης είναι? Τις προηγούμενες εκλογές θυμόμαστε ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες μέχρι να κατακτηθεί το ψηφοδέλτιο. Αυτή τη φορά τα πράγματα πώς είναι με δεδομένη και την συνέχεια αυτή τη φορά είναι λιγότερες. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο και αυτό γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να αντιστοιχηθεί αυτή η συνεργασία με τη Δημοκρατική Αριστερά και στο ψηφοδέλτιο της Καβάλας κατά τη γνώμη μας. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχει και να εκπροσωπείται και η Δημοκρατική Αριστερά σε αυτό το ψηφοδέλτιο και θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες με το ίδιο έτσι κλίμα συνεργασίες και αισιοδοξίες που υπάρχει και από την πλευρά της Δημάρχης στην Καβάλα. Ο κύριος Παπουτσής θα είναι υποψήφιος? Είναι η υποψηφιότητά μου στη διάθεση του ΠΑΣΟ. Διευκρινίζω πως στις εκλογές του Γενάρη είχα εκφράσει την επιθυμία μου εκείνη η συμμετοχή να είναι η τελευταία σαν ψηφοδέλτιο και από αυτήν την έννοια εμπερίχε και το στοιχείο τη συμμετοχή μου σε ένα ψηφοδέλτιο αποχαιρετισμού για μένα. Πριν όμως οι εκλογές αυτές προέκυψαν με ευνίδια, προέκυψαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 7 μηνών. Μου ζητήθηκε να είμαι αγωνιστικά παρόν σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το αρνηθώ για λόγους και ατομικού αυτοσεβασμού και θα είμαι σε αυτήν την προσπάθεια αγωνιστικά παρόν όπως άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια.